Κύριε Διοικητά, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι έχουμε το πλεονέκτημα ότι σε αυτούς τους καιρούς που ζούμε δεν βαριέσαι, δεν βαριόμαστε. Εκεί λοιπόν που από την ήσυχη ζωή που περνάγαμε εντός εισαγωγικών φτάσαμε χωρίς πληθωρισμό, έφτασε το warflation και ο πόλεμος της Ουκρανίας. Ο πληθωρισμός εξεράγει ίσως και επειδή υπήρχε και μια σχετική νομισματική χαλαρότητα νωρίτερα και οι κεντρικές τράπεζες και πολύ σωστά, κατά την άποψή μας, ανέβασαν τα επιτόκια. Είχαμε το failure μιας τράπεζας που κανείς μας δεν είχε ακούσει στην Αμερική, το οποίο με κινηματογραφική ταχύτητα επεκτάθηκε στην καρδιά του ελβετικού συστήματος και όχι μόνο, και δημιούργησε αμφιβολίες και για τις τράπεζες και για το που πάει η οικονομία. Και είστε σε μια προνομιούχο θέση, διότι είστε στο Διοικητικό Συμβούλιο της μίας από τις δύο ισχυρότερες τράπεζες του κόσμου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Υπάρχει λοιπόν το δίλημα, εάν ανεβάζετε τα επιτόκια για να συνεχίσετε να αντιμάχεστε τον πληθωρισμό ή εάν, επειδή λόγω της κρίσης το τραπεζικό σύστημα είναι τώρα πιο συντηρητικό, να το πω απλά, μοιάζει να μην δίνει τόσο εύκολα δάνεια, πρέπει αυτό να το λάβετε υπόψη, αλλιώς, όπως λένε μερικοί, θα έχουμε hard landing. Ποτέ δεν έχω διαβάσει τόσες αντικρουόμενες απόψεις να κυκλοφορούν από σοβαρούς ανθρώπους. Άρα το ερώτημα είναι, ένα, πώς βλέπετε τα πράγματα, δύο, να ανησυχούμε για τις τράπεζες και τρία, τι σημαίνουν αυτά για την Ελλάδα. Καταρχήν, θα ήθελα να σας συγχαρώ για τον έκτο χρόνο της Προεδρίας σας. Η ασφαλιστική αγορά πηγαίνει πολύ καλά. Θα έχω την ευκαιρία να σας τα πω μετά. Επίσης, θα ανεβάσουμε στο site, επειδή δεν θα κάνω ομιλία σήμερα, προτιμήσαμε αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας. Θα ανεβάσω στο site όμως τις απόψεις της Τραπέζης Ελλάδος, της εποπτείας, για να ξέρουν οι εποπτευόμενοι ποιες είναι, γύρω στις 5 η ώρα που θα το ανεβάσουμε, να το ξέρετε. Που θα μπούμε λίγο στη λεπτομέρεια. Αλλά ας δούμε τη μεγάλη εικόνα σήμερα. Συμφωνώ μαζί σας. Πράγματι, ζούμε σε ένα καθεστώς μεγαλύτερης διεθνούς αβεβαιότητας. Έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχουμε μια γεωπολιτική ένταση γενικά στον κόσμο. Παρ' όλα αυτά, η Ελλάδα, δεν θα πω ότι είναι θωρακισμένη, έχουμε γίνει σοφότεροι από το παρελθόν, όμως, περνώντας μέσα από τρία μνημόνια και όντας σοφότεροι από τα λάθη τα δικά μας, νομίζω ότι έχουμε προβεί σε κινήσεις που τουλάχιστον μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε σοκ έρχεται από το εξωτερικό με μεγαλύτερη ασφάλεια από ό,τι στο παρελθόν. Με ρωτήσατε για τις τράπεζες. Οι τράπεζές μας σαφώς δεν έχουν καμία σχέση με τις τράπεζες που είχαμε στην κρίση. Είναι πολύ καλύτερα κεφαλαιοποιημένες, έχουν δείκτες ρευστότητας, οι επόπτες είναι πολύ σοφότεροι. Έχουμε πια έναν ενιαίο Ευρωπαίο επόπτη, άρα δεν υπάρχει πουθενά αυτό που λέμε εθνική μεροληψία. Δηλαδή, εγώ θα προστατεύσω τις τράπεζές μου εις βάρος των δικών. Όχι. Έχουμε λοιπόν μια κοινή γραμμή σε όλη την Ευρώπη. Αυτό λοιπόν φάνηκε τώρα. Φάνηκε τώρα ότι η κρίση αυτή δεν επεκτάθηκε στην Ευρώπη. Θα μου πείτε, η Credit Suisse δεν είναι Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση η Credit Suisse. Η Credit Suisse δεν υπόκειται στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η ίδια βέβαια δεν είχε τόσα αρνητικά χαρακτηριστικά. Νομίζω ήταν μια απόφαση στρατηγική εκεί της κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας, διότι ελέγχθη κάτι από το βασικό της μέτοχο, τον Σαουδάραβα, πρόεδρο της Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος δεν ήθελε να πει αυτό ακριβώς που είπε. Ήθελε να πει ότι δεν θέλουμε να μπούμε πάνω από το 9,9% για λόγους καθαρά fit and proper, αλλά πανικό. Και προκάλεσε ένα πανικό. Και ξέρετε, δυστυχώς σήμερα με την ταχύτητα που κινούνται με τα κοινωνικά μέσα, έτσι, το κακό είχε γίνει. Η Ευρώπη όμως γενικά, νομίζω, δεν, ας το πω έτσι, δεν μεταφέρθηκε η Αμερικάνικη κρίση στην Ευρώπη. Γενικότερα, οι ευρωπαϊκές τράπεζες φάνηκε να είναι καλύτερα κεφαλαιοποιημένες, έχουν καλύτερους δείκτες ρευστότητας
Και οι εποπτικές αρχές δεν έχουν αφήσει τρύπες, να το πω έτσι, καθαρά. Δηλαδή, μεγάλες και μικρές τράπεζες, grosso modo, υφίστανται τις ίδιες εποπτικές παραμέτρους. Κάτι που φάνηκε στην Αμερική δεν ίσχυε αυτό. Άρα, λοιπόν, η απάντησή μου. Σαφώς μας ταρακούνησε αυτό που έγινε στην Αμερική, αλλά το σύστημα στρεσαρίστηκε και φάνηκε να αντέχει. Είστε, αν μου επιτρέπετε να επιστρέψω λίγο σε αυτό που ρώτησα, αρχή-αρχή. Υπάρχει ένα δίλημα. Εάν συνεχίζετε με τα φρένα, ενώ τα ψηλότερα επιτόκια, ενώ ταυτόχρονα οι τράπεζες αντιλαμβάνομαι ότι είναι πιο συντηρητικές, μήπως αυτό προκαλέσει μεγαλύτερη και απότομη ύφεση. Κοιτάξτε, τώρα μπαίνουμε σε μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Το αν η χρηματοπιστωτική σταθερότητα είναι τελείως ανεξάρτητη από τη σταθερότητα των τιμών. Ας είμαστε ρεαλιστές. Κάτω από νορμάλ συνθήκες, μπορούμε αυτά τα δύο να τα δούμε χωριστά. Και να πούμε, έχουμε τα επιτόκια ως εργαλείο για την νομισματική σταθερότητα, για τη σταθερότητα των τιμών, και έχουμε μακροπολιτικά μέτρα, έτσι, ή εποπτικά μέτρα για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Μάλιστα. Κάτω από συνθήκες νορμάλ, αυτό είναι σωστό. Κάτω όμως από συνθήκες κρίσης, όλα εξαρτώνται από όλα. Και να θυμίσω τη ρίση του Αριστοτέλη, ότι καμιά φορά το όλον είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του. Αυτό ισχύει για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Δηλαδή, έχουμε μία μικρή κρίση εδώ, μία μικρή κρίση εκεί, μία μικρή κρίση. Δεν σημαίνει ότι είναι το άθροισμα. Αυτό μπορεί να εξαπλωθεί σαν φωτιά. Άρα, λοιπόν, είμαστε πολύ προσεκτικοί. Βλέπετε, ακόμα και η αγορά έχει πει τώρα ότι το terminal επιτόκιο και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ είναι χαμηλότερο από ό,τι μετά από την κρίση. Άρα, αισθάνομαι ότι έχουμε φτάσει κοντά στο τέλος της νομισματικής σύσφιξης, μάλλον της αύξησης των επιτοκίων, για να είμαι ακριβέστερος. Τώρα, θα έχουμε μία αύξηση ακόμα 25 μονάδων βάσης, δύο. Καταρχήν, έχουμε πει όχι πια forward guidance, όχι μελλοντική πρόβλεψη, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη βεβαιότητα και μπορεί να πέσουμε έξω. Άρα, λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί και ακολουθούμε κάθε φορά που θα έχουμε Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής, θα εξετάζουμε τις παγκόσμιες συνθήκες και τις ευρωπαϊκές συνθήκες και έτσι θα αποφασίσουμε. Δεν μπορώ δηλαδή να σας πω σήμερα, όπως μπορούσαμε να πούμε παλιότερα με σιγουριά, ότι το Μάιο θα τα αυξήσουμε 25 μονάδες βάσης, 50 μονάδες βάσης ή καθόλου. Όλα είναι πιθανά. Παλιότερα ήταν πιο εύκολα. Παλιότερα ήταν πιο εύκολα. Ναι. Θέλετε να μας πείτε και μία. Πώς βλέπετε λίγο την ελληνική οικονομία, η οποία έχει δείξει ένα resilience εντυπωσιακό μέσα σε αυτή την κρίση. Εγώ θα πω κάτι που ορισμένοι συνάδελφοι αποφεύγουν να το πούν. Η ελληνική οικονομία και οι ελληνικές τράπεζες πέρασαν από τη δοκιμασία τριών μνημονίων. Αυτό ήταν δυσάρεστο μεν, αλλά έκανε όμως πολύ καλό για να βρισκόμαστε σήμερα εδώ που βρισκόμαστε. Με αυτό το δημόσιο χρέος, εννοώ με τη σιγουριά ενός ρυθμισμένου δημόσιου χρέους, με τη σιγουριά καλά κεφαλοποιημένων ελληνικών τραπεζών, με πολύ καλούς δείκτες ρευστότητας, με υψηλή οικονομική ανάπτυξη, το οφείλουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό στις θυσίες που υποστήκαμε στα τρία μνημόνια, στα μέτρα που πήραμε, στους ανθρώπους, πολλοί εκ των οποίων που συμβάλανε σε αυτή την, ας το πω έτσι, σε αυτή τη βελτίωση ελληνικής οικονομίας, βρίσκονται και στην αίθουσα αυτή, δεν χρειάζονται να πω ονόματα, τους βλέπετε μπροστά σας. Και η άλλη όψη των θυσιών ήταν ότι έχουμε ρυθμισμένο δημόσιο χρέος τουλάχιστον για τα επόμενα 10 χρόνια, με πολύ χαμηλά επιτόκια αναχρηματοδότησης του δημοσίου χρέους, 1,4%, με μέση διάρκεια υπολοιπόμενη 20 χρόνια, με το δημόσιο χρέος στα χέρια αρχών και όχι αγορών, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, κατά 2/3 περίπου. Βλέπετε τώρα, παλιότερα υποφέραμε από το λεγόμενο φαινόμενο χιονοστιβάδας, δηλαδή από το γεγονός ότι τα επιτόκια του δημόσιου χρέους ήταν πολύ ψηλότερα από το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης. Yeah. Τώρα αυτό έχει αντιστραφεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τώρα έχουμε ονομαστικό ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης, πληθωρισμό πέρυσι, ας το πω έτσι, 9%, συν περίπου 6-15%, με μέσο επιτόκιο 1,4 αναχρηματοδότησης. Καταλαβαίνετε
πόσο μεγάλη διευκόλυνση δημοσιονομική ήταν αυτή και πόση μεγάλη μείωση του δημόσιου χρέους προκάλεσε. Βέβαια, δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Αν δεν φτάσουμε σε πρωτογενή πλεονάσματα τέτοια που να καλύπτουν τους στόκους του δημοσίου χρέους, δεν θα είμαστε ποτέ ήσυχοι. Αυτό όμως φαίνεται, η κυβέρνηση το έχει προγραμματίσει από το 24. Δηλαδή να έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 2%, 2,2% που θα καλύπτουν τους στόκους του δημοσίου χρέους. Τράπεζες, το ίδιο. Πολύ καλά κεφαλαιοποιημένες. Όλοι οι δείκτες μια χαρά. Οι μικρότερες τράπεζες συμμαζεύονται. Άρα λοιπόν είμαστε αρκετά καλά. Επαναλαμβάνω, δεν θα πω τη λέξη ξανά θωρακισμένη. Πολλοί συνάδελφοι κατά τον παρελθόν την είπανε, τώρα έχουμε γίνει σοφότεροι, γιατί δεν ξέρεις αν ένας κομίτης πέσει πάνω στη γη. Έχουμε μάθει ότι να ξεχωρίζουμε μεταξύ κινδύνου και αβεβαιότητας. Ο κίνδυνος είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το μετρήσουμε με πιθανοθυρητικές κατανομές και να κάνουμε προβλέψεις. Η αβεβαιότητα όμως δεν μετριέται. Η πανδημία ήταν αβεβαιότητα. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ήταν αβεβαιότητα. Γι' αυτό προκάλεσαν μεγάλους κλειδονισμούς στην παγκόσμια οικονομία. Γεωπολιτικές εντάσεις είναι αβεβαιότητα. Δεν μπορούν κανένα υπόδειγμα να τα μετρήσει. Παρ' όλα αυτά όμως, νομίζω ότι πορευόμαστε σωστά. Είναι πολύ ωραίο μετά από τέτοιες κρίσεις που περνάμε, η εικόνα για την Ελλάδα να είναι έτσι αισιόδοξη, θα πω εγώ. Μα μετά από τόσα που περάσαμε, νομίζω θα ήταν περίεργο το να μην ήταν αισιόδοξα. Τουλάχιστον να πούμε ότι δεν πήγανε χαμένα αυτές οι θυσίες. Σωστό. Ναι. Θα ήθελα να περάσω τώρα στο θέμα της αξιοπιστίας της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, την οποία άλλωστε εποπτεύεται και την εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος. Θέλω να πω με επαγγελματισμό, η Τράπεζα της Ελλάδος είναι επόπτης επαγγελματίας. Δηλαδή, αυτό το νιώσαμε ως αγορά, νομίζω, από την πρώτη στιγμή. Το σύστημα, όπως είπα, του Solvency II υιοθετήθηκε το 2016. Υπήρχε και η έννοια της αναλογικότητας, υποτίθεται για τις μικρότερες εταιρείες κτλ. Αυτό ίσχυσε σε ένα βαθμό, ήταν βαρύ για τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες και θα πω ότι η αγορά ανταποκρίθηκε και θα μου πείτε εσείς αν θεωρείτε ότι επαρκεί και τηρεί επαρκώς κανόνες. Αυτό όμως που ήθελα να προσθέσω λίγο από αυτά που βλέπω στο ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτή τη στιγμή έχουμε το revision του Solvency II. Έχουμε άλλους κανόνες που έρχονται από την ΕΙΟΠΑ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωκοινοβούλιο. Κανόνες που δείχνουν σε μεγάλο βαθμό, και δεν μπορώ να είμαι αφοριστικός για όλα, αλλά δείχνουν σε μεγάλο βαθμό μία αγωνία του πολιτικού κόσμου να είναι συντηρητικός, μην γίνει κανένα ατύχημα, να το πω έτσι, και μία πλήρη αδιαφορία στο τέλος πώς αυξάνεται το κόστος και η γραφειοκρατία των προϊόντων που προσπαθούμε να πουλήσουμε, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, και εάν τα κεφάλαια τα απαιτούμενα επαρκούν, υπερεπαρκούν, είναι υπερβολικά, γιατί όταν είναι υπερβολικά, οι αποδόσεις πέφτουν και οι μέτοχοι φεύγουν και στην εποχή μας φεύγουν πολύ εύκολα και πάνε σε κάποια άλλη βιομηχανία. Υπάρχει λοιπόν, προσωπικά είμαι ανήσυχος για τις εξελίξεις, διότι υπάρχει το βάρος συνεχώς αυξάνεται και αυξάνεται και δυσανάλογα για τις ελληνικές εταιρείες που είμαστε κατά τεκμήριο μικρότερες. Έχοντας όμως πει αυτά και περιγράψει το περιβάλλον, η ερώτηση απλή του κόσμου είναι ότι, ξέρεις, έσκασε πριν χρόνια η τάδε εταιρεία ή η δίνα εταιρεία. Γιατί είστε αξιόπιστοι τώρα, τι γίνεται? Και θέλαμε την άποψη του κατεξοχήν επόπτη πάνω στο θέμα. Καταρχήν, για να ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας, νομίζω ότι η απόφαση που ελήφθη, αν θυμάμαι, τέλος δεκαετίας του 90, να πάει η εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος ήταν μια πολύ σωστή απόφαση. Παρά ότι την εποχή εκείνη ίσως υπήρχαν αντιδράσεις, φάνηκε όμως εκ του αποτελέσματος ότι είναι τελείως διαφορετική η εποπτεία σήμερα από ό,τι ήταν πριν από 20 χρόνια.
Πάω κατευθείαν στο ερώτημά σας. Είναι όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες επαρκώς κεφαλαιοποιημένες. Όλες καλύπτουν το δίκτυο Solvency 2. Όλες. Συνολικά, στη μεγάλη εικόνα, απαιτούνται περίπου 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε κεφάλαια και οι εταιρείες όλες έχουν 3,8. Είναι περίπου διπλάσιες. Η πραγματικότητα, δηλαδή τα κεφάλαια που έχετε, είναι διπλάσια από τα απαιτούμενα. Άρα λοιπόν είμαστε σε ένα κλάδο που είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένος, που οι προσπάθειες που έκανε μέχρι τώρα έχουν αποδώσει καρπούς. Τώρα, αρχή της αναλογικότητας. Στο revision, στην αναθεώρηση του Solvency 2, φαίνεται ότι θα υπάρξουν πρόνοιες, ούτως ώστε να τηρηθεί η αρχή της αναλογικότητας, όπως γίνεται και στις τράπεζες εξάλλου. Δηλαδή, οι μικρότερες τράπεζες, οι λιγότερο συστημικές, έχουν χαμηλότερες υποπτικές απαιτήσεις. Έτσι θα γίνει και με τις ασφαλιστικές. Τώρα, αυτό είναι ένα νέο που σας το λέω, ξέρω, προφανώς το γνωρίζετε. Θα το ανεβάσουμε γύρω στις 5 η ώρα, θα το ανεβάσουμε στο site Τράπεζα Ελλάδος, να τα δείτε κιόλας αυτά. Άρα, νομίζω ότι λαμβάνονται υπόψη οι αγωνίες αυτές που λέτε, το κόστος και όλα αυτά. Αλλά να σας πω όμως κάτι. Θυμόσαστε όταν τα επιτόκια ήταν πολύ χαμηλά και αρνητικά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είχαμε πολύ μεγάλη γκρίνια από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Τώρα κανονικά πρέπει να έχουμε χαρά που έχουν ανέβει τα επιτόκια τόσο πολύ. Δεν μπορεί να είναι και τα χαμηλά επιτόκια κατάρα και τα ψηλά επιτόκια κατάρα. Πρέπει... Πάντα θέλουμε το καλύτερο. Πάντα θέλουμε το καλύτερο. Νομίζω ότι είναι η αγορά πηγαίνει καλά. Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, που τελικά καθορίζει τα πάντα, είναι ο συστημικός παράγων που καθορίζει τα πάντα, είναι ψηλότερος από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν στο παρελθόν και πέρυσι και θα είναι και φέτος και θα είναι και του παραχρόνου, τουλάχιστον έτσι προβλέπουμε. Αν δεν υπάρχει κάποια πολύ, πολύ μεγάλη ατυχία, νομίζω ότι τα πράγματα θα πάνε μια χαρά. Μάλιστα. Και εδώ μου δίνεται η ευκαιρία να πω κάτι το οποίο κάθε χρόνο το λέμε. Δεν ξέρω πολλές βιομηχανίες που έχουν τζίρο 4,8 δις, αυτό ήταν ο τζίρος της αγοράς μας πέρσι, και 3,8 δις κεφάλαια. Δηλαδή, ξεχνώντας το solvency και τα λοιπά, νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλα νούμερα. Οι αγορές αυτές έχουν μεγαλύτερους κινδύνους από τις βιομηχανίες. Όπως ξέρετε, και η ασφαλιστική αγορά και η τραπεζική αγορά δεν είναι. Γι' αυτό και έχουμε γίνει σοφότεροι, όπως είπα. Μην το ξεχνάτε. Περάσαμε κρίσεις. Άρα, λοιπόν, πρέπει να έχουμε μαξιλαράκια, buffers. Όλη η κουβέντα σήμερα, διάβαζα το IMF ένα κείμενο, για financial buffers μιλάει, στις ασφαλιστικές αγορές, στην τραπεζική αγορά, όλοι εκεί μιλάμε. Όταν υπάρχει αβεβαιότητα, μόνο με τα μαξιλάρια τα βγάζεις πέρα. Όσο πιο πολλά μαξιλάρια έχεις, τόσο καλύτερο. Μάλιστα. Επιτρέψτε μου τώρα να περάσω σε μία τρίτη και τελευταία ερώτηση, ενότητα, για την οποία εμείς στην ασφαλιστική αγορά έχουμε λίγο μία απορία και ταξιδεύοντας και σε άλλες ανάλογες συγκεντρώσεις. Ήμουν πρόσφατα στο Λονδίνο, στους Άγγλους φίλους μας. Μου κάνει εντύπωση πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, λοιπόν, είμαστε ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής, όπως είπα νωρίτερα, με 18 δισεκατομμύρια μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Βεβαίως, υποκείμεθα στο Solvency 2 που βάζει κάποια φρένα ή κάποιους κανόνες στο τι μπορείς να κάνεις. Από την άλλη πλευρά, μας κάνει εντύπωση ως αγορά που ποτέ κανείς από οποιαδήποτε κυβέρνηση δεν έχει έρθει στον μεγαλύτερο επενδυτή της χώρας να συζητήσουμε και ένα, να δει πώς μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτές τις επενδύσεις. Δύο, να δει πώς μπορεί να μεγαλώσει αυτή την αγορά, διότι η αγορά μας, εάν είμαστε στα ποσοστά, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος από ποσοστό του ΑΕΠ, όπως ξέρετε, είναι περίπου 7,5%. Εμείς είμαστε στο 2,5%, με τριπλάσια αγορά, ας το πούμε πρόκειρα, θα είχαμε 60 δις επενδύσεις. Έτσι, όλα αυτά είναι μακροπρόθεσμες επενδύσεις που κάθε κυβέρνηση θα έπρεπε να επιζητεί, να αναπτύξει και να συνεργαστεί. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό? Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μου λέτε. Φαντάζομαι από τα 18 δισεκατομμύρια σε ελληνικά περιουσιακά στοιχεία είναι επενδυμένα πόσα, τα μισά? Ναι, και λιγότερα, θα έλεγα. Να λοιπόν, πεδίο δόξης λαμπρό, να τα φέρετε όλα πίσω. Ναι, δεν γίνεται τόσο απλά. Χρειάζεται και κίνητρα. Θα ήταν πολύ ωραίο να γίνεται τόσο απλά. Εδώ είναι υπουργοί, ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Τσακλόγλου. Αυτό λέω ακριβώς. Κωστή μου, ορίστε, πεδίο δόξης λαμπρό, πάρτε από το χεράκι. Ναι.
Νομίζω ότι η επενδυτική βαθμίδα έρχεται. Όχι, δεν κάνω πλάκα τώρα. Η επενδυτική βαθμίδα έρχεται, είναι πολύ σημαντική. Έρχεται. Εδώ περιμένουμε funds τα οποία σήμερα έχουν καταστατικό περιορισμό να μην επενδύουν σε χώρες που δεν έχουν ή σε φορείς που δεν έχουν επενδυτική βαθμίδα. Όλοι περιμένουν να μπουν στην Ελλάδα. Στην ουσία, η τιμολόγηση έχει δοθεί. Το σύνθημα θα δοθεί τυπικά για να είναι εντάξει αυτοί με τις υπογραφές εκεί με τους προϊσταμένους τους και εσείς ακόμα είστε έξω. Αυτό λοιπόν που ήθελα να σας πω είναι ότι από το αυτό που άκουσα με τους Άγγλους φίλους μας πριν από ένα μήνα είναι ακριβώς ότι κάνουν ρυθμίσεις, συγχωρήστε τα αγγλικά, tweaking του solvency τους, ώστε και οι επενδύσεις να αυξηθούν και να μπορούν να έρθουν. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εάν απλά ακολουθούμε τους κανόνες, ο καθένας κάνει τη δουλειά του και δεν κινείται τίποτα. Εμείς είμαστε πρόθυμοι, αλλά πρέπει και να μεγαλώσουμε και να κάνετε πιο εύκολο να συνεργαστούμε. Να δώσετε περισσότερα κίνητρα και κεφαλαιακά κίνητρα, να μπορούμε δηλαδή να επενδύσουμε με κάποιο. Η κυρία Παπακοσταντίνου είναι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΔΙΧ, μας ακούει. Να μεταφέρουμε αυτή τη συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΔΙΧ και να δούμε, πώς μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, το οποίο δεν είναι πρόβλημα, ευκαιρία είναι. Ευκαιρία είναι, ναι, ακριβώς αυτό λέμε. Και για να κλείσουμε με μια ευκαιρία, ποια είναι η άποψή σας για το γεγονός ότι η αγορά είναι τόσο υπανάπτυκτη σε ανάπτυξη ενός σε μέγεθος και την ανάγκη να επανέλθουν κάποια κίνητρα και να αρθούν κάποια αντικίνητρα όπως ο φόρος ασφαλίστρων που έχουμε. Λοιπόν, σας άκουσα πριν και εγώ το βλέπω και θα το δείτε και από τα στοιχεία ότι είμαστε όντως ως Έλληνες υποασφαλισμένοι για φυσικές καταστροφές. Άρα λοιπόν αυτή η αγορά έχει πολύ upside, έχει πολύ πάνω ακόμα. Λοιπόν, εδώ είναι οι αρμόδιοι υπουργοί. Ας δούμε τα κίνητρα που χρειάζονται, ούτως ώστε να μοιραστεί αυτό το ασφαλιστικό κόστος μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Είναι κρίμα όλα αυτά. Είμαστε χώρα έτσι, που έχει υποφέρει από σεισμούς, που έχει προφέρει από πυρκαγιές και τα νούμερα που μου δώσατε, που δώσατε πριν με εντυπωσίασαν. Είναι πάρα πολύ χαμηλά. Είμαστε υποασφαλισμένη χώρα. Επομένως, επικίνδυνα. Άρα λοιπόν θα πρέπει ίσως να είναι στην ατζέντα της επόμενης κυβέρνησης, γιατί αυτό είναι μια πολύ σοβαρή διαρθρωτική αλλαγή. Διότι θα μειώσει το κόστος του δημοσίου τελικά. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τους εκπροσώπους του πολιτικού κόσμου. Αυτό που θα ήθελα να υπογραμμίσω κατά την ταπεινή μου γνώμη είναι ότι χρειάζεται πολιτική συνένεση σε όλο το πολιτικό φάσμα. Δεν είναι, όπως είπα, το πρόβλημα δεν είναι ένα πρόβλημα και δεν υπάρχει για τους άλλους. Όλοι έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε πολύ και για την άριστη συνεργασία με την αγορά μας. Να είστε καλά.